θέλετε να πούμε. Άκου τώρα, με έχει τρελάνει από το πρωί με την τελετή λήξης. Ποιος είναι ο ένοχος? Εδώ, ο Χρήστος. Α, εσύ είσαι ο ένοχος. Ναι, ναι, να δούμε τι θα γίνει στην τελετή λήξης, γιατί η τελετή έναρξης πήγε τόσο καλά. Κοιτάξτε, θα τα πάρουμε θετικά. Αρχικά θα είναι 40 λεπτά. Δεν θα είναι αυτό το Ben Hur που ζήσαμε. Οπότε από αυτό κερδίζουμε πολύ. Θα ξεκινήσει 10:30. Αλλά είναι ότι δεν θα βρέχει. Θα έχει πολλά εναέρια. Προβατικά. Ναι, διάφορα και χωρίς λέει δίχτυ προστασίας κτλ. Θα έχει διάφορα περίεργα τέτοια. Θα είναι ο Tom Cruise, λένε. Ο οποίος λόγω της αιντολογίας είναι και ανεπιθύμητος. Υπάρχουν και αντιδράσεις για όλο αυτό. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βέβαια, αυτά είναι φήμες. Δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο ότι θα είναι έτσι. Λένε ότι θα εμφανιστούν με κάποιο τρόπο οι Red Hot Chili Peppers. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον άμα γίνει. Ο Snoop Dogg, αλλά τον είδαμε να κουβαλάει και την Ολυμπιακή φλόγα. Οπότε γενικά παίζει πολύ ο Snoop Dogg. Πιστεύω ότι αυτό θα όντως να επιβεβαιωθεί. Και στα social, θα επιβεβαιωθεί όντως η παρουσία του. Θα έχει ηλεκτρονική μουσική, λέει. Θα έχει πολλά event, αλλά είπε ότι θα είναι μαζεμένο. Ο Τομάζολη, ο κύριος που ήταν και για την τελετή έναρξης υπεύθυνος. Εκείνος ήταν ο υπεύθυνος. Του καλλιτεχνικού κομματιού. Άκουσε τα εξαμάξεις. Παγκοσμίως. Το όνομά του δεν έχει πάει πολύ καλά. Και απιστεύεις ότι ήταν η επόμενη δουλειά που θα κάνει. Πάντως, από την άλλη πλευρά, δεκτή η κριτική, να δούμε ότι επιχείρησε κάτι τολμηρό. Έβγαλε την τελετή έναρξης από το στάδιο. Που δεν έχει ξαναγίνει. Μια φιλόδοξη πρόταση. Ρίσκο, αλλά επιχείρησε μια αφήγηση της Γαλλίας με έναν τρόπο πρωτότυπο. Νομίζω, αν το πήγαινε λίγο πιο ήσυχα, το εκτός και προσέγγισε, θα κέρδιζε πολύ. Προσέγγισε δηλαδή, την πραγματικότητα με έναν τρόπο διαφορετικό. Να είναι όλο λάθος. Δηλαδή, πυροδότησε τουλάχιστον μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λάθη ή διαφορετικές οπτικές. Όχι, τι να συγκρίνεις. Ο καθένας είναι και προσωπικό γούστο πάντα σε όλα αυτά, αλλά είχε πολλά πράγματα. Ήταν πολύ βαρφορτωμένη. Τώρα με τα 40 λεπτά δεν τον παίρνει. Δηλαδή δεν γίνεται τόσο πολύ. Πόσο να μας κάνει πάλι. Οπότε πιστεύω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να δούμε και ποιος θα είναι ο σημεοφόρος της. Ή αν θα είναι δύο. Αν θα είναι άντρας και γυναίκα. Ή αν θα είναι μόνο ο άντρας ή μόνο γυναίκα. Τέλος πάντων θα δούμε. Είναι λίγο περίεργο. Λένε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου δεν θέλει να είναι τώρα εδώ. Νομίζω έτσι μια υποτική κίνηση προς τον Εμμανουήλ Καραλή, τον κολλητό φίλο και συγκάτοικο, για να πάρει εκείνος τη σημαία. Θα δούμε όμως. Θα το περιμένουμε. Έχουμε και τον αγώνα τη Τζέγκο. Θέλουν να περιμένουν λίγο. Μήπως έχουμε και κάποιο άλλο μετάλλιο ακόμα, γιατί έχουμε και σήμερα. Έχουμε ελπίδες. Η Τζέγκο, άμα πιάσει επίδοση σαν αυτήν στο 65 που είχε πιάσει στο Ευρωπαϊκό, που στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει επίδοση για μετάλλιο.